εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε τη φτώχεια και την υλική στέρηση, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες τους. Ο Γάλλος Ρενέ Πιό, ήδη πριν από έναν αιώνα, είχε πει ο πολιτισμό μα σήμερα περνάει κρίση. Κρίση φαινομενικά οικονομική, αλλά πρωτίστω κρίση πνευματική, κρίση πολιτισμού. Δεν έχω να προτείνω άλλη θεραπεία από την επιστροφή στην Ελλάδα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και καθηγητή γεωγραφίας τη Άμυνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπω ξέρουμε, επίση οι περισσότεροι από εμά, ο κύριο Γρήβα έχει μακρά πορεία στη δημοσιογραφία με εξειδίκευση σε, θέμα... σε θέματα άμυνα και εξωτερική πολιτική. Γεια σα, κύριε Γρήβα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εάν θέλετε, ας ξεκινήσουμε αμέσω με λύσει και όχι με ανάλυση προβλημάτων αυτή τη φορά. Mm -hmm. Προτείνατε πολύ πρόσφατα ε, σε ένα άρθρο σας, έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα και τα νόμιμα κυριαρχικά μα δικαιώματα και να αποφύγουμε μία σύγκρουση με την Τουρκία και αυτό είναι να αλλάξουμε τη λογική με την οποία. Βλέπουμε το Αιγαίο ως ένα γαλάζιο ελληνικό έδαφος ε, αντί, με το, αντί του τρόπου που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε σήμερα τη θάλασσα μας. Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, έχει να κάνει με την, να μεταβούμε από τη λογική του ανταγωνισμού του εξοπλιστικού ανακλάδο σε μια πιο συλλογική λογική. Θα μπορούσατε να μας το αναλύσετε αυτό και τι διαφορά έχει από αυτό που εφαρμόζεται σήμερα. Να κοιτάξτε, αυτή η έννοια του γαλάζιου εδάφους, καταρχάς δεν είναι κάποια καινοφανή εφεύρεση. Είναι ένας κινέζικος όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για το πώς, θα, πώς θα αντιλαμβάνονται οι Κινέζοι την νότιο συνική θάλασσα. Οι Κινέζοι λοιπόν αντιλαμβάνονται την νότιο συνική θάλασσα, αυθερέτως μεν, αλλά έτσι το αντιλαμβάνονται, ως προέκταση του δικού τους εδάφους. Έχουν de facto και με βάση τη στρατιωτική ισχύ, με, μάλλον με ε, με πυρήνα τη στρατιωτική ισχύ, έχουν ενοποιήσει την έννοια τη ΑΟΣ με αυτήν των χωρικών υδάτων και έχουν εμπλουτίσει την έννοια των χωρικών υδάτων, θεωρώντα ότι είναι γαλάζιο έδαφο. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια αυθαίρετη κινέζικη αξίωση. Πλην όμω ε, τίνει να λάβει παγκόσμιε διαστάσει. Παρόμοιε είναι οι αναγνώσει που έχουν για τον Αρκτικό οι Ρώσοι, παρόμοιε είναι οι αναγνώσει που έχουν για τον Ινδικό Ωκεανό οι Ινδοί. Παρόμοιε είναι αναγνώσει που έχουν για την ΑΟΣ του οι Ιάπωνε, οι Ινδονίσοι και μια σειρά από άλλοι. Αυτό λοιπόν έχει ένα, αυτή η, η, επαυξημένη αντίληψη περιχωρικών υδάτων και η, άτυποι, η, άτυπη, η άτυπη de facto πλην όμω υπαρκτή μετατροπή τη ΑΟΣ σε χωρικά ύδατα και αυτέ με τη σειρά του σε γαλάζιο έδαφο ε, έχουν μια νομική βάση. Η νομική αυτή βάση είναι ο λεγόμενος κανόνας βολής του πυροβόλου. The Canon Shot Rule. Δηλαδή, τα χωρικά είδα τα υπήρξαν χάρη στο χερσαίο πυροβολικό και επεκτείνονταν ιστορικά από τα 3 μίλια στα 6 και μετέπειτα στα 12 χάρη στι εξελίξει στο βεληνικέ και γενικότερα την αποτελεσματικότητα του χερσαίου πυροβολικού. Ουσιαστικά τα χωρικά ύδατα θα λέγαμε ότι είναι ο χώρο στον οποίο, εάν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με την αυτική ισχύ, έχει ένα πλεονέκτημα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, ξεκινώντα από την Κίνα, αλλά πριν περνώντα σε όλο τον κόσμο, έχουν υπάρξει τεράστιε εξελίξει όσον αφορά σε συστήματα αυτά που λέμε μεταλλαγμένου ή ντοπαρισμένου πυροβολικού, που μπορεί να ξεκινάνε από πολλαπλού εκτοξευτέ ρουκετών με βεληνικέ εκατοντάδων χιλιόμετρων και έξυπνε ρουκέτε, μέχρι βαλιστικού πυράβλου εναντίον πλοίων με βεληνικέ χιλιάδων χιλιόμετρων. Αλλά παρόλα αυτά αποτελούν όπλα πυροβολικού, τα οποία πλέον έχουν αποφασιστική προβολή ισχύω, σε εκατοντάδε και χιλιάδε χιλιόμετρα. Αυτή τη μεθοδολογία την ακολουθούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η μεθοδολογία του Αμερικάνικου στρατού που λέγεται πολυχωρική μάχη ή πολυχωρικέ επιχειρήσει, multi-domain operations, έχει ω πυρήνα του ένα μεταλλαγμένο πυροβολικό. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια πραγματικότητα αντανακλάται και στο Αιγαίο Πέλαγο. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αντιγράψουν του ε, ε, Κινέζου και να επιτύχουν την περιβόητη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή την κατά κάποιο τρόπο την γεωπολιτική επιχομάτωση του Αιγαίου, να επεκτείνουν τα εδάφη τους μέσα στο Αιγαίο και να μετατρέψουν τα ελληνικά νησιά σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας μέσα σε αυτό το άτυπο γαλάζιο έδαφος της Τουρκίας. Εάν γίνει αυτό, θα είναι μια τεράστια καταστροφή για την Ελλάδα. Η πρόταση λοιπόν η δική μου, που δεν είναι μόνο δική μου, είναι από τη στιγμή λοιπόν που εμείς ε, έχουμε ως πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής το διεθνές δίκαιο, να εφαρμόσουμε το διεθνέ δίκαιο, δηλαδή να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά ε, μίλια και ταυτοχρόνω να προχωρήσουμε σε μια εξοπλιστική λογική που πλέον να μην είναι με σκόρπια, να το πούμε έτσι, με μονομένα οπλικά συστήματα για κάθε κλάδο. Να είναι ένα είδο υπερκλαδική λογική, δηλαδή συστήματα ε, όλων των κλάδων με πυρήνα όμω αυτό που λέμε το μεταλλαγμένο πυροβολικό που θα είναι σκόρπια στα διάφορα ελληνικά νησιά, να δημιουργήσεις ένα δίχτυ προβολής ισχύω, να δημιουργήσεις ένα τετελεσμένο ισχύω στο Αιγαίο, να δημιουργήσεις ένα, μια γεωγραφία ισχύω τέτοια που να καθιστά αναντήρητη την ελληνική εθνική κυριαρχία, οπότε αυτομάτως και εφαρμόζοντας βέβαια και το διεθνές δίκαιο και με βάση τις εξελίξεις που έχουμε τις παγκόσμιες, Αργά ή γρήγορα το Αιγαίο θα γίνει αυτό που πραγματικά είναι ελληνικό καφέ γαλάζιο έδαφο. Δηλαδή, εδώ έχουμε να παντρέψουμε τη στρατιωτική ισχύ με αυτέ τι νέε εξελίξει και αυτό με το διεθνέ δίκαιο. Και είναι, επειδή όπω είπα πριν, ο πυρήνα, ο νομικό πυρήνα ή τουλάχιστον ένα από του νομικού πυρήνε των χωρικών υδάτων είναι ο κανόνα βουλή του πυροβόλου, είναι πολύ διαφορετικό σημειολογικά να ασκεί. Κυριαρχία εθνική από τη στεριά προς τη θάλασσα παρά από τον αέρα προς τη θάλασσα ή με θαλάσσια οπλικά στη Τα οποία όλα χρειάζονται, αλλά ε, νομίζω ότι ο, ο πυρήνα είναι, είναι, είναι αυτός. Και επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι κάποιε εκτιμήσει δικέ μου. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Έχουν συμβεί εδώ και χρόνια στη νότιο συνικη θάλασσα και συμβαίνουν πλέον και σε πολλά άλλα μέρη του πλανήτη. Είναι μια διεθνή πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Εγώ δεν λέω να φτιάξουμε νέο διεθνέ δίκαιο, αλλά με την, με την μετάλλαξη της στρατιωτικής γεωγραφίας στο Αιγαίο, εκμεταλλευόμενη το τεράστιο δώρο που μας έχει δώσει η γεωγραφία, που είναι το ελληνικό αρχιπέλαγος, που είναι κατά κάποιο τρόπο ο καμβάς πάνω στον οποίο μπορείς να κεντήσεις ένα δίκτυ, προβολή προβολής ισχύω. Και επιβάλλοντα το διεθνέ δίκαιο, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ πιο σταθεροποιημένη γεωγραφία με την, με την Τουρκία. Κατά την άποψή μου, είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθεροποιημένο ελληνοτουρκικό σύστημα. Με, με, μια απόλυτη ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, όπως, όπως είναι το σωστό, λοιπόν, και η Τουρκία και να, να ασχοληθεί με, με άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αλλιώς είναι, είναι μια ανοιχτή, ανοιχτή πληγή. Το ελληνοτουρκικό ζήτημα όμω δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που απασχολεί αυτέ τι δύο χώρε. Είναι ένα σύμπλοκο μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μάλιστα σε έναν κόσμο, αν θέλετε, σε υπαρξιακή κρίση. Ποιοι είναι οι παράγοντε απ' έξω που επηρεάζουν αυτή την ισορροπία, πέραν από τι σχέσει των δύο χωρών, ενώ πολιτισμικά, ιστορικά, οικονομικά, σε, σε όσα επίπεδα κρίνεται ότι πρέπει να το αναλύσουμε. Ε, νομίζω ότι το, το βασικό πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πλέον το ελληνοτουρκικό σύστημα δεν είναι το ελληνοτουρκικό σύστημα που είχαμε στη δεκαετία του 90, ή ακόμη και του 2000. Οι προηγούμενε κρίσει, όπω ήταν το Ιμίων του 1987, έγιναν μεταξύ δύο χωρών που ως γεωπολιτικά μεγέφτανε λίγο πολύ όμοια, παρόμοια. Ήταν δύο χώρε χωρί ιδιαίτερε γεωπολιτικέ φιλοδοξίε που λειτουργούσαν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο τη δυτική γεωπολιτική ε, αρχιτεκτονική. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία, μία συμμετρία. Πρωτοφανή, ε, ποια είναι αυτή, είναι ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει και εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθεί να το επιτύχει να λειτουργήσει ω ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο και μεγάλων γεωπολιτικών διαστάσεων. Μέγεθο μέσα στο νέο διεθνέ σύστημα το οποίο είναι ρευστό και ασαφέ και υποδιαμόρφωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σταθεροποιημένο κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι έχει τεράστιε φιλοδοξίε. Οι φιλοδοξίε αυτέ είναι βέβαια σε μεγάλο βαθμό κρύβουν μεγάλε αδυναμίε τη Τουρκία, αλλά υπάρχουν. Οπότε έχουμε μια άκρο επιθετική Τουρκία, ακριβώ γιατί πλέον δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και ο κόσμο. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να επιτύχει το γεωπολιτικό ακροτηριασμό της Ελλάδος και την αδρανοποίηση της Ελλάδος ως υπαρκτό γεωπολιτικό μέγεθος στην περιοχή, έτσι ώστε με βάση έδρασης το Αιγαίο, που, θέλει, που είναι ένας κρίσιμος σημασίας κόμβος για το διεθνές σύστημα, να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη, γιατί, γιατί είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαμε την αποτυχία τη ρωσική πολεμική μηχανή εκεί, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο μέλλον, είναι γεγονό αναντήρητο ότι η Ρωσία υπέστη μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στο γόητρό τη. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη, αν θέλετε, η, η φαντασιακή υπόσταση τη Ρωσία ω κυρίαρχη δύναμη στην Ευρασία έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη, μια σοβαρή αποδόμηση. Άρα, δημιουργείται ένα κενό ισχύω στην Ευρασία, το οποίο καλούνται να καλύψουν άλλε ευρασιατικέ δυνάμει. Η Τουρκία λοιπόν, και όχι η Τουρκία μόνο, η Τουρκία με τι φίλε τη, όπω είναι το Πακιστάν, το Αζερβαϊτζάν και μια σειρά από άλλε χώρε, θεωρεί ότι είναι μια, ένα τεράστιο και μοναδικό παράθυρο ευκαιρία να κάνει τώρα το ξεπεταγμά αν θέλετε. Για να το κάνει όμω αυτό, υποχρεούται πάλι εντό εισαγωγικών το υποχρεούται, να εντείνει και τις πιέσεις στην Ελλάδα ώστε να καταφέρει να δορυφοριοποιήσει την Ελλάδα. Οπότε αυτό που ζούμε τώρα ως τουρκική επιθετικότητα ε, αναμένεται ακριβώ λόγω αυτών των, ε, των, των συνθήκων να, να, ενταθεί. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το αναπόφευκτο. Η Ελλάδα, όπω είπαμε πριν, οφείλει να προστατεύσει τον εαυτό τη. Για άλλη μια φορά θα το πω, για μένα είναι κρίσιμη σημασία, κρισιμότατη σημασία, για ακριβώ για, για να βάλουμε ένα φρένο στην Τουρκία, να, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας. Και αυτό σημαίνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Θα ήταν μια κίνηση ρίσκουμεν, λελογισμένου ρίσκου όμως, ε, που θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ σοβαρές ε, θετικές συνέπειες στη σταθεροποίηση του ελληνοτουρκικού σύστηματος σε βάθος χρόνου. Αυτή η αλαζονική, αν επιτρέπετε, στάση που περιγράφεται, η υπερφύαλη στάση τη Τουρκία με αφορμή τι συνθήκε που επικρατούν τώρα, θεωρείται ότι θα πρέπει να απασχολεί και άλλε χώρε εκτό τη Ελλάδος και των άμεσων γειτόνων τη. Δηλαδή, θεωρείται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι απαραίτητα από την ευρωπαϊκή διεθνή κοινότητα, αλλά από την παγκόσμια κοινότητα αυτό στάση και ω προσδοκίε τη Τουρκία. Θεωρείτε επίσης ότι υποστηρίζεται από ε, κάποιες εξωτερικές δυνάμεις αυτό ως ε, κίνηση ή είναι εγγενής τουρκική πολιτική. Κοιτάξτε πιστεύω και με βάση τα προηγούμενα ιστορικά παραδείγματα σε άλλες περιοχές του κόσμου ότι η κίνηση αυτή της Τουρκία, η φιλοδοξία αυτή έχει κατά κανόνα, προκαλεί κατά κανόνα αρνητικέ αντιδράσει. Να το πω πολύ απλά, επειδή ακριβώ ξαναμοιράζεται η πίτα Ισχύω στην Ευρασιατική ήπειρο, στην Ευρασιατική σκακέρα, κανεί δεν θέλει έναν ακόμη διεκδικητή. Γιατί πολύ απλά μικραίνουν τα κομμάτια τη πίτα για όλου του υπόλοιπου. Οπότε, τόσο περιφερειακέ δυνάμει, Ευρασιατικέ δυνάμει, αλλά και παγκόσμιε, δεν θέλουν φυσιολογικά μια πολύ ισχυρή Τουρκία. Και δεν θέλουν μια Τουρκία που να μπορεί να κάνει κουμάντο, να το πω έτσι λαϊκά, από μόνη τη. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα την καταστρέψουμε. Δεν σημαίνει ότι θα βρεθούμε εμεί να μα. Να να μας στηρίξει κάποιος. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε θα θέλανε μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν, ούτε η Ινδία που φοβάται πάρα πολύ το σύμπλοκο τουρκια ε, Τουρκίας-Πακιστάν γιατί θεωρεί ότι μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε μια πρωτοφανή περικύκλωση από τη μία να είναι οι κεντροασιατικές αυτές δυνάμεις στο Πακιστάν, η Τουρκία και οι φίλες και από την άλλη η Κίνα. Λοιπόν, όλοι αυτοί όμως, ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν υπέρ σου, υπέρ της Ελλάδος δηλαδή, εάν εσύ δεν θες. Δηλαδή σκεφτείτε παλιά ο Νάσερ, ο ηγέτης Αιγύπτου και του Παναραβισμού, ο οποίος ήταν ε, ο μεγάλος αντίπαλος, ε, ο μεγάλος διεκδικητής, εν πάση περιπτώσει, της κυριαρχίας στην περιοχή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε για τον Νάσερ στην αρχή προσπάθησαν να τον εξευμενήσουν, προσπάθησαν να τον φέρουν με τα νερά τους. Παρόλο που έκανε ουσιαστικά την ίδια πολιτική που κάνει τώρα ο Ερντογάν. Για την ακρίβεια, ο Ερντογάν προσπαθεί να αντιγράψει τον Άσερ, Λοιπόν, έπαιζε μεταξύ Δύση και Ανατολή. Θεωρούσαν όμω ότι ο ισχυρό παίκτη στην περιοχή, δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν με κάποιον άλλο τρόπο και θέλουν να τον τραβήξουν με τα νερά του. Μόνο όταν το Ισραήλ έκανε τον επιτυχημένο πόλεμο των έξι ημερών και συνέτριψε τι Αιγυπτιακέ δυνάμει, μόνο τότε οι Πολιτείε επέλεξαν να στηρίξουν αποφασιστικά το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ πλέον εμφανίστηκε ω ο μεγάλο, ο ισχυρό παίκτη στην περιοχή. Δηλαδή, η λογική που έχουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ότι επειδή η Τουρκία, να το πω έτσι πάλι πολύ λαϊκά, πατάει πολλού κάλου και επειδή η Ελλάδα είναι καλό παιδί, κάποιοι θα πάνε και θα τιμωρήσουν την Τουρκία και θα ανταμείψουν εμά, είναι συνταγή καταστροφή. Αντιθέτω, εάν η Ελλάδα εμφανιστεί ω δυναμικό και αυτόνομο παίκτης, μέσα στο δυτικό γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά ακολουθώντα δική της πολιτική και απειθαρχώντα εντό εισαγωγικών ακόμη και σε άμεσα γεωπολιτικά κελεύσματα, τότε και μόνο τότε έχει σοβαρή πιθανότητα όλοι αυτοί οι παίχτε, οι οποίοι δεν θέλουν μια πολύ ισχυρή Τουρκία, να στηρίξουν την Ελλάδα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να εμφανιστεί εσύ ω δυναμικό και αυτόνομος δρόν στην περιοχή για να βρει στήριξη. Αλλιώς Ακόμη και αυτοί που θεωρούν ότι η Τουρκία είναι επικίνδυνη, δεν θα σε στηρίξουν. Αντιθέτω, θα προσπαθήσουν να τραβήξουν την Τουρκία προ την, την πλευρά τη. Στην διεθνή πραγματικότητα δεν δε σου χαρίζει ποτέ κανένα. Μόνο κερδίζει. Και κερδίζει μόνο όταν λειτουργεί εθνοκεντρικά, αυτόνομα και δυναμικά. Με κανέναν άλλο τρόπο. Πάμε αυτομάτω στο επόμενο ερώτημά μου. Έχετε πρόσφατα αναλύσει ότι η εξωτερική μα πολιτική, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, είναι περισσότερο αποτέλεσμα με σκοπό την εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή αποτέλεσμα κομματική πολιτική παρά εθνική πολιτική. Χαρακτηριστικά έχετε πει ότι είναι αποτέλεσμα τη οργανική αδυναμία των ελληνικών ελίτ να λειτουργήσουν μέσα στην ασφάλεια και την πολυπλοκότητα του σημερινού διεθνού συστήματο, με αναφορέ στι πρέσπε και στη στάση μα στο ρωσοκουρανικό. Θα μπορούσατε να το περιγράψετε λίγο εκτενέστερα αυτό, πού ακριβώ εντοπίζετε το πρόβλημα και πώ λύνεται. Κοιτάξτε, η, η, ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά, δεν θέλω να το περιορίσω σε κανένα πολιτικό κόμμα, νομίζω ότι κάνουμε έτσι, κομματική δυσφήμιση ή διαφήμιση, δυστυχώς είναι μια οργανική αδυναμία της αδυναμία της Ελλάδος, έχει πάρα, πάρα πολλές διαστάσεις. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο. Είναι αυτό που λέω εγώ, γεωπολιτικός επαρχαιωτισμός, η γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, εντάξει, η γεωπολιτική αν θέλετε του κοινοταρχείου διαφανείου από τις άγριες μέλισσες, που νομίζουν η γεωπολιτικη αν θελετε του κοινοταρχειου διαφανειου απο τις αγριες μελισσες που νομίζουμε οτι ειμαστε Εμεί εδώ και, ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε με, όλο το, το, το υπόλοιπο. Το διεθνέ σύστημα όμω και ειδικά η ευρασιατική σκακέρα είναι ένα κενιαίο. Στην αρχή τη κουβέντα μα είπαμε ότι πώ οι εξελίξει την νότιο Συνική θάλασσα επηρεάζουν άμεσα τι εξελίξει στο Αιγαίο. Η Τουρκία το ξέρει. Εμεί λοιπόν λόγω αυτού του επαρχιωτισμού ε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με μια λογική ε, εδώ πολύ τοπική. Αυτό το τοπικό έχει και ένα χρονικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ελληνικέ ελίτ διαχειρίζονται τα πράγματα. Δεν έχουν κανένα είδου μακροχρόνια έτσι, ε, στρατηγική. Όσο ειδικά δε για, την, ε, για τα ελληνοτουρκικά, το βασικό μέλημα των ελίτ είναι να βγουν οι επόμενοι μήνε, κυριολεκτικά οι επόμενοι μήνε, χωρί να γίνει κάποια σύγκρουση που δεν θα ξέρουν πώ να τη διαχειριστούν. Αυτό σε βάθο χρόνου όμω είναι συνταγή καταστροφή. Και επίση, το ακόμη χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμή τουλάχιστον κάποια συγκροτημένη εθνική στρατηγική μέσα στο δυτικό κόσμο, το δυτικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Το ξανατονίζω γιατί πολλέ φορέ όταν μιλάμε για εθνοκεντρική πολιτική στην Ελλάδα εννοούν, νομίζω, ότι να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να φύγουμε από αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι κατανάγκη ότι πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική, ποιο είναι ο ρόλο που εσύ θε να παίξει ώστε να προωθήσει και τα δικά σου εθνικά συμφέροντα. Αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Η λογική ότι εγώ κάθομαι και περιμένω και είμαι ο απόλυτα υπάκουο και ο απόλυτα πειθαρχημένο και ο απόλυτα πυθύνιο και περιμένω επειδή είμαι το καλό παιδί στην τάξη να μου αναθέσει η δασκάλα να κάνω τον απουσιολόγο, αυτά δεν έχουν κανένα είδου λογική μέσα στο, πραγματικό διεθνέ σύστημα. Θα μπορούσε η Ελλάδα στην περίπτωση ας πούμε του ρωσοουκρανικού ζητήματος έχουμε μια συγκεκριμένη στάση. Θα μπορούσαμε ανταυτής να έχουμε την στάση του ειρηνοποιού, δηλαδή να λόγω και των θρησκευτικών και πολιτισμικών δεσμών και με τους δύο συμμετέχοντες, ας το πούμε έτσι, σε αυτόν τον πόλεμο και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Θα ήταν πιο εποφελές για όλους να πάρουμε μια άλλη θέση σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα είναι τεράστιο λάθο και γίνεται ήδη αυτό και δεν γίνεται μόνο τώρα, γίνεται εδώ και καιρό και από τι προηγούμενε κυβερνήσει. Ε, γίνεται ένα μηδενισμό των ελληνορωσικών σχέσεων πρωτοφανή. Ε, δεν είχαμε πάσταν ποτέ τόσο άσχημα. Μετά δεν τον πω, το, την εισβολή την ρωσική στην Ουκρανία και τον πόλεμο που ακολούθησε, έχουμε φτάσει στα, στα όρια σχεδόν τη εχθρότητα. Για μένα αυτή η πολιτική είναι λάθο. Ανεξαρτήτω των μεγάλων ευθυνών που έχει η Ρωσία δεν σημαίνει ότι πρέπει να μηδενεί τη σχέση τη σχέση σου μαζί της και κυρίως σε πλέον στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο δεν σημαίνει ότι πρέπει να, να δαιμονοποιήσει τη Ρωσία και να τη μηδενίσει. Πόλεμοι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο γινόντουσαν πάντοτε. Οι πόλεμοι και οι εισβολέ και οι υπεριαλιστικέ πολιτικέ ήταν κομμάτι, να το πούμε έτσι, της, του, του, ευρωπαϊκού χαρακτήρα, αν θέλετε. Λοιπόν, ε, ε, αυτό θα ήταν τεράστιο λάθο να, να χαρίσουμε Ω Ευρωπαίοι μιλάμε τώρα, όχι μόνο Έλληνε, την Ρωσία σε ένα τεράστιο ασιατικό σχήμα σε βάθο χρόνου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τόσο πω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ε, ακόμη όμω και στο πλαίσιο αυτή τη πολιτική που φαίνεται ότι έχουν επιλέξει οι ελληνικέ ελίτ και με, με στήριξη πιστεύω μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού που είναι η απόλυτη ταύτιση με, τις, με τη Δύση, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ωραία, ταυτίζεσαι με τη Δύση ε, μηδενίζεις τις σχέσεις με τη Ρωσία. Πάβει να, έχει έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός όπως είπατε. Ναι. Αυτό όμως το συνδυάζει με μια πολιτική ενίσχυση της θέση σου μέσα στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή για να το πω πάλι απλά, ομά και όσο το δυνατόν πιο, πιο κοινικά και ξεκάθαρα. Η, ε, μια πολιτική η οποία θα, θα ήταν ναι μεν απόλυτη ταύτιση με τη Δύση, μηδενισμός των σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά ταυτοχρόνως να περάσουμε, να επιβάλλουμε τη θέση και τη λειτουργία μα σε αυτή την γειτονιά του πλανήτη ω ο κυρίαρχο παίκτη, εγώ θα τη δεχόμουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κινήσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να μηδενεί σου με τη Ρωσία και ταυτοχρόνω να συνεχίζει να δίνει πατήματα στην, στην Τουρκία. Εάν δηλαδή η στρατηγική σου είναι ότι κοιτάξτε, παιδιά. Εγώ είμαι ο άνθρωπό σα στην περιοχή. Ενώ οι Τούρκοι είναι κακά παιδιά, του βλέπει και παίζουν και με του άλλου, αλλά αυτό σημαίνει ότι εγώ θα ελέγχω την περιοχή και θα, θα αναγκαστείτε να με στηρίξετε και οι Τούρκοι θα, δεν θα έχουν καμία επιρροή. Ε, αυτό να το δεχτούμε. Αλλά δεν το κάνει. Δηλαδή, ε, υπάρχει, όπω είπα πριν, δεν είναι τόσο θέμα στρατηγικών επιλογών. Υπάρχει έλλειψη επιλογών. Δεν είναι ότι κάναμε τη στρατηγική επιλογή ότι. Ταυτιζόμαστε με τη Δύση και γινόμαστε ο, ο κυρίαρχο δυτικό παίκτη στην περιοχή. Έχουμε ακόμη μια πολιτική, ε, θα έλεγα, ε, ασάφεια και, και χωρί να, να, να παίρνει τι αποφάσει. Σε τι αποδίδεται αυτή τη στάση, Όμω, υπάρχει κάποια που πτέρυγα στην εξωτερική μα πολιτική ή στην εθνική μα πολιτική, συ, συλλογικά στη συνείδησή μα για το ποιοι είμαστε, που θα πρέπει να διορθώσουμε προκειμένου να αναλάβουμε το ρόλο που θα πρέπει να έχουμε. Εντάξει, εδώ υπάρχουν οι πολιτικές και οι παθογένειες, είναι πάντοτε ή τουλάχιστον συνήθως πολυπαραγοντικές. Ένα κομμάτι είναι οι δεολειψίες που υπάρχουν μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το ελληνικό σύστημα εξουσίας και την κοινωνία, που είναι ο κατευνασμός, που είναι φοβικές πολιτικές, που είναι μια λογική του τύπου «Η Ελλάδα είναι πολύ μικρό μέγεθος για να παίρνει, παίρνει αποφάσει για τον εαυτό της», είναι η λογική ότι θα μας, η Τουρκία θα μας ισοπεδώσει, μια ητοπάθεια και μετά υπάρχουν και άλλα πολύ χειρότερα. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια των ελληνικών ελίτ που ξεκάθαρα προωθούν ε, Τουρκικές θέσεις. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι στα, στα πανεπιστήμια, στους διαμορφωτές γνώμης, στα ΜΜΕ και στο πολιτικό σύστημα δυστυχώς, οι οποίοι κανονικότατα προωθούν τι τουρκικέ θέσει, επιδιώξει και παρανοϊκέ αναγνώσει τη πραγματικότητα. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω και μαζί το έχουμε πει και μα λένε πάντοτε νέο ναι, ονόμασή του, δεν είναι τώρα ότι δεν του ξέρουμε. Ε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι δηλαδή σε κοινή θέα. Το θέμα είναι η ελληνική κοινωνία και τα υπόλοιπα, τα υγιή κομμάτια, εν πάση περιπτώσει, του αυτού που λέμε σύστημα εξουσία, θα αποφασίσουν κάποια στιγμή να του απομονώσουν όλου αυτού. Γιατί πλέον η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που λένε και κάνουν αυτά τα πράγματα, αλλά και σε αυτούς που τους προσφέρουν τον ζωτικό χώρο, αν θέλετε, για να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, και δεν μιλάμε για κάποιο πολιτικό περιθώριο, μιλάμε για ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας να λένε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, θα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν θα έχει 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν το κάνει θα κλείσει το Αιγαίο και δεν θα μπορεί να υπάρχει παγκόσμια ναυσιπλοεία. Δηλαδή, αυτά είναι, είναι δεν είναι απλώ ψέματα, είναι αναγνώσει του τύπου ο γάιδαρο πετάει και δεν μπορεί να τα λε. Εάν τα λε, σημαίνει ότι εξυπηρετεί κάποιε άλλε. Κάποια άλλα συμφέροντα. Ποια συμφέροντα τα τουρκικά. Απλά πράγματα. Δεν μπορείς, συγγνώμη και πάλι, δεν μπορεί από τη μία οι ίδιοι άνθρωποι να είναι καμία σχέση με, την, με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι ο μεγάλο εχθρό τη Δύση, πλέον είναι εχθρό μα, είναι αυτό, είναι τ άλλο. Και την ίδια στιγμή να λε, δεν μπορώ να προχωρήσω στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο γιατί θα αντιδράσει η Ρωσία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα να πούμε αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρουμε ποιοι είναι. Υπάρχει μέσα στην. Ο οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη μπορεί να κάνει με μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο, να δει ποιοι τα λένε αυτά, σε ποια κόμματα κυριαρχούν αυτέ οι απόψει, σε ποιου πανεπιστημιακού χώρου, σε ποια ερευνητικά ιδρύματα κλπ. Εκτό από τα συμφέροντα τα ιδιωτικά, σε τι πιστεύετε ότι αποδίδεται αυτού του είδου αντίληψη των πραγμάτων στην Ελλάδα, Κοιτάξτε, υπάρχουν και και διεθνεί δυνάμει. Είπαμε πριν ότι το, το συμφέρον, α πούμε, το μακρόπνο όμω συμφέρον των δυτικών δυνάμεων δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα χωρί γεωπολιτικέ φιλοδοξίε, άρα δεν, δεν διεκδικεί κομμάτι τη πίτα, να το πούμε έτσι, σε αντίθεση με την Τουρκία, και είναι και ένα πειθαρχικό δυτικό κομμάτι. Το μακροχρόνιο συμφέρον των δυτικών δυνάμεων και τη Ουάσιγκτον είναι η Ελλάδα να είναι ο κύριαρχο παίκτη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Όμω στον βραχυχρόνιο ορίζοντα. Στο βραχυχρόνιο ορίζοντα, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν τα δυτικά κέντρα εξουσία προεξαρχού τη Ουάσιγκτον θα ήταν μια σύγκρουση με την Τουρκία. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είχαν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στο ΝΑΤΟ τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό το θέμα με τη Ρωσία. Άρα δεν το θέλουν. Λοιπόν, άρα σε πιέζουν ώστε να κάνει τα χατήρια τη Τουρκία, δηλαδή να κόψει κομμάτια από τον εαυτό σου, από τι σάρκε σου και να του τα να χορτάσουν για να μην γίνει. Κάτι που δεν μπορούν, θα έχουν πρόβλημα να το διαχειριστούν ε, τώρα, επίση υπάρχουν ισχυρά κομμάτια στη Δύση που είναι φιλοτουρκικά, ε, ισχυρά κομμάτια στη Δύση που είναι αντιτουρκικά, μεν, αλλά θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ο, ο παίκτη, τον οποίο πρέπει να στηρίξουν, γιατί θεωρούν ότι είναι ο κυρίαρχο στην περιοχή. Οπότε πλέον αποτελεί ευθύνη των, δυτικών, των ελληνικών συγγνώμη, ηγεσιών να, να κάνει τη δικιά τους πολιτική, δηλαδή να επιβάλλει στα δυτικά κέντρα εξουσίας την, ε, την πολιτική που θέλουμε. Μην περιμένει δηλαδή να, την, να ανταμυφθεί γιατί δεν υπάρχει. Αυτό που είπα πριν. Περιγράψαμε την παθογένεια, πάμε στη λύση. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδος ως οντότητα συ, συνολική, ε, στα οποία πρέπει να ποντάρουμε για να διεκδικήσουμε μια νέα, καλύτερη ή μάλλον δίκαιη γεωστρατηγική θέση παγκοσμίως. Είναι η ιστορία μα, η γεωγραφία μα, η οικονομία μα. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να ποντάρουμε. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από το βασικό. Ότι αυτό που είπα πριν, ότι η Ελλάδα πρέπει να, να υπερασπίσει τον εαυτό τη, να λειτουργήσει ω κανονική χώρα. Αυτό σημαίνει εφαρμογή του διεθνού δικαίου. Με βάση του συσχετισμού ισχύω που, που, υπάρχουν, νομίζω ότι αυτό είναι μια κίνηση με πάρα, πάρα πολύ μεγάλε πιθανότητε να μην οδηγήσει σε ένταση η Ελλάδα και σε ένταση θα οδηγήσει, όχι σε σύγκρουση όμω. Οι συσχετισμοί ισχύω παραμένουν υπερημών. Ε, αυτό σημαίνει ότι μία κίνηση εφαρμογή του διεθνού δικαίου στο Αιγαίο και με την παράλληλη δημιουργία αυτού του πλέγματο που είπα πριν, το οποίο μπορεί να γίνει και σχετικά εύκολα, θα οδηγούσε σε ένα σταθεροποιημένο λειτουργικό σύστημα και, στην... και η Ελλάδα θα κέρδιζε περισσότερο το σεβασμό και θα εμφανιζόταν ω ως... Ως σημαντικό δρόμο ε, μέσα σε αυτό το νέο κόσμο. Αυτό είναι το ένα, αυτό είναι η βάση. Το μεγάλο όμω ατού τη Ελλάδο σε αυτό το νέο παγκόσμιο σύστημα που διαμορφώνεται, που είναι ρευστό, είναι το πολιτισμικό τη δυναμικό. Αυτό είναι ένα υποτιμημένο παράγοντα στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δηλαδή, όταν έχουμε ανθρώπου που μιλάνε, α πούμε, που πλέκουν το εγκόμιο τη ήπια ισχύω, τη soft power, για του Αμερικάνου, ξέρω εγώ, για το Hollywood, και ταυτόχρονα αρνούνται ότι η Ελλάδα έχει ήπια ισχύ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Ελλάδα συνεχίζει και θα παραμείνει να είναι μια πολιτισμική υπερδύναμη. Εν υπνώση μεν, υπαρκτή δε. Ε, θα μου πείτε, μα ο πολιτισμό και τι έγινε. Δεν είναι όμω έτσι, γιατί αυτό ο παγκόσμιο, ο νέος χάρτη που διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό θα διαμορφωθεί και βάσει πολιτισμικών κριτηρίων. Ήδη ο δυτικός πολιτισμό ε, πάσχει, Περνάει μια υπαρξιακή κρίση. Αυτό που λέμε το παράδειγμα με την υποστημολογική έννοια του όρου, το ανθρωπολογικό, πολιτισμικό και οντολογικό παράδειγμα του δυτικού πολιτισμού, υφίσταται μια πολύ μεγάλη κρίση. Οπότε η Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ω ο ανανεωτή, να το πούμε έτσι, του δυτικού πολιτισμού. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ω η πολιτισμική γέφυρα μεταξύ των νέων ανερχόμενων παγκόσμιων δυνάμεων, που έχουν άλλου πολιτισμού πέραν του δυτικού, αλλά σέβονται τον ελληνικό και αναφέρομαι πρωτίστω. Στου Κινέζου αλλά και στου Ινδού, χωρί να περιορίζομαι και σε αυτού. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρατε πριν λίγο, ε, όσον αφορά την υπαρξιακή κρίση του κόσμου. Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι κάτι που εντοπίζεται στη Δύση κυρίω, δηλαδή η υπαρξιακή κρίση του δυτικού πολιτισμού, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει η ελληνική σκέψη, η διαχρονική ελληνική σκέψη. Ακριβώ. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία ιστορική μετάβαση. Ε, πολλοί από εμάς λένε ότι πάμε σε ένα νέο μεταψυχροπολεμικό σύστημα και πάμε σε ένα νέο πολυπολικό σύστημα. Αυτά ισχύουν, αλλά είναι όμως η κορυφή του παγόβουνου. Η βάση του παγόβουνου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική μετάβαση. Περνάμε από μια εποχή που δήχισε περίπου 500 έτη, που ξεκίνησε από τα τέλη του 15ου αιώνα και φτάνει μέχρι τώρα, που είναι η, η απόλυτη κυριαρχία αυτούς τους, του μεγέθους που λέμε Ευγενή Δύση, δηλαδή του Ευρωπαϊκού κόσμου και των προεκτάσεών του. Ε, σήμερα αυτό ο κόσμο τελειώνει και έχουμε την άνοδο των μεγάλων πλέον Ασιατικών δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλο τη Ευρώπη και του Δυτικού πολιτισμού έχει τελειώσει, αλλά ε, πλέον πάμε σε έναν κόσμο διαφοροποιημένο που το κέντρο, το κέντρο βάρου μετακινείται προ την Ανατολή. Η η Ευρώπη, και αυτό που λέμε Ευγενή κόσμο, συνεχίζει όμως να λειτουργεί μέσα σε μια ανάγνωση της ιστορίας που είναι παραπλανητική, όπου θεωρεί ότι ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο στον δυτικό κόσμο και αγνοεί όλους τους υπόλοιπους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία, που ουσιαστικά είναι πλέον σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Δηλαδή δεν υπάρχει κανενός είδους στρατηγικός σχεδιασμός για το τι συνέπειες θα έχει αυτή η σύγκρουση ε, στις παγκόσμιες ισορροπίες και πώς... Θα ευνοήσει ή δεν θα ευνοήσει του άλλου μεγάλου παίχτε. Με προεξάρχοντε πάντοτε την Κίνα και την, και την Ρωσία. Αυτό έχει και μια ευρύτερη πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή η Ευρώπη, η Δύση, πρέπει να πάνω και πριν και πάνω απ' όλα να κατανοήσει ότι δεν είναι μόνη τη μέσα στον, στον κόσμο και χρειάζεται να έρθει σε μια δημιουργική συνομιλία με του υπόλοιπου μεγάλου πολιτισμού. Η Ελλάδα μπορεί να το προσφέρει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα δηλαδή είναι το συνδετικό στοιχείο, ο ελληνικό πολιτισμό, είναι το συνδετικό στοιχείο που ενώνει τον δυτικό πολιτισμό με του υπόλοιπου πολιτισμού. Και είπα και πριν, μπορεί να είναι και το, το ελξύριο, αν θέλετε, το ανανεωτικό στοιχείο που θα επαναφέρει το δυτικό πολιτισμό στι στις, στις αρχικέ του αντφόντε, στι πηγέ του και θα τον ανανεώσει. Και λέω η Ελλάδα, δεν λέω ο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίση πτύνουμε να ξεχνάμε στην Ελλάδα. Λέμε ο ελληνικό πολιτισμό είναι πλέον ε, κομμάτι τη παγκόσμια κληρονομιά. Είναι. Αλλά όπω δεν μπορεί να νοείται κινέζικο πολιτισμό χωρί του Κινέζου ή Ινδικό πολιτισμό χωρί του Ινδού, έτσι δεν μπορεί να νοείται και Ελληνικό πολιτισμό χωρί του Έλληνε. Οι Έλληνε, δηλαδή, εμεί οι σημερινοί Έλληνε, ε, είμαστε, όπω είπα πριν, η σαρκοφάγο, ο, 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 ο ζωντανό πυρήνα αυτού του πολιτισμού, η βάση του. Λοιπόν, οπότε και ω λαό και ω έθνο έχουμε αυτόν τον δυνάμει ρόλο. Αρκεί να θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Ο οποίο θα είναι ένα ρόλο ε, όχι υπεριαλιστικό. Όχι. θα είναι ένα ένας, ε, ένας ρόλο υπέρ τη ανθρωπότητα. Ένα πανανθρώπινος ρόλο υπέρ τη παγκόσμια ειρήνη, τη παγκόσμια συνεργασία και εν πάση περιπτώσει τη δημιουργία ενό πιο, πιο υγιούς κόσμου σε σχέση με αυτόν που έχουμε, που έχουμε σήμερα και, όπω είπα πριν, ένα ρόλο που θα βοηθήσει ξανά τον, τον δυτικό πολιτισμό να βρει τον εαυτό του, αν θέλετε, να ξεπεράσει αυτή την τεράστια υπαρξιακή κρίση. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ακούγονται ω υπερφύαλα και παρανοϊκά. Γιατί? Γιατί? έχουμε εκπαιδευτεί από μικρή, δυστυχώ, να, 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 αντιλαμβανόμαστε την Ελλάδα σε ένα μικροσκοπικό, ασήμαντο, ταπεινό και, πάση, και ελεγχόμενο μέγεθο. Δεν είναι όμω αυτή η πραγματικότητα. Αυτή είναι μια μαγική εικόνα. Η Ελλάδα ήταν, παραμένει και θα παραμείνει μια, παραλαμβάνω, πολιτισμική υπερδύναμη ενυπνώσει, αλλά πολιτισμική υπερδύναμη. Και έχει ρόλο να παίξει. Εάν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο, είναι άλλη υπόθεση. Πώ θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, Ποιε θα ήταν οι κινήσει και ποιε θα ήταν οι κινήσει για να αφυπνιστεί ο πληθυσμό των Ελλήνων εντό Ελλάδο να αντιληφθεί αυτή την αναγκαιότητα να παίξουμε δηλαδή, αυτό το ρόλο είναι μια αναγκαιότητα όπω καταλαβαίνουμε. Πώ μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό πιο απλά. Κοιτάξτε, εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλέ κινήσει, αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να, να γνωρίζουμε και ο τελευταίο Έλληνα ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μορφή υψηλή στρατηγική για την Ελλάδα μακροχρόνια. Ένα είδο νέα μεγάλη ιδέα. Λοιπόν, η νέα μεγάλη ιδέα δεν, μπορεί, δεν θα έχει τι ε, ε, στοχεύσει τη παλαιά. Θα είναι πλέον αυτό που είπα. Δηλαδή, πώ η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ω πρωταγωνιστικό μέγεθο μέσα σε αυτό το νέο. Διεθνέ σύστημα. Αυτό όμω για να γίνει θα είπα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η βάση πάλι του, του παγόβουνου, όπω είπα πριν, πρέπει να είναι μια συγκροτημένη εθνική πολιτική που να υπερασπίζει την Ελλάδα, να, να επιτρέπει στην Ελλάδα να λειτουργεί ω κανονική χώρα στον πλανήτη, να επιτρέπει στην Ελλάδα να λειτουργεί ω αυτόνομο γεωπολιτικό μέγεθο λοιπόν, και μία σειρά από άλλα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώ μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ε, μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε μπορούμε να πάμε από το μηδέν στο ένα. Θα πάμε σε, με, μικρές, με μικρές αλλαγές. Πάμε να κάνουμε και μία στάση στα πεζά ζητήματα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας, ευθοδιαστική αλυσίδα και ενεργειακή κρίση. Συνηθίζεται να λέγεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε ποιο υποκινεί κάτι, είναι να δούμε ποιο υποφελείται από αυτό. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί στο ζήτημα τη κρίση τη ενεργειακή που βιώνουμε κυρίω στο δυτικό κόσμο. Κακά τα ψέματα. Και τη διατροφική κρίση. Θα μπορούσε να είναι μια αυτορύθμιση τη ιστορία και τη παγκόσμια πλέον οικονομία λόγω τη τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στον εξελιγμένο δυτικό κόσμο, το, τα πλούσια κράτη και την υπόλοιπη φίλιο που ξεχνάνε τα κράτη αυτά ότι υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού της γης ή είναι ένα ανακάτεμα της τράπουλας που και πάλι εξυπηρετεί κάποια μικρά συμφέροντα ή μάλλον λίγων συμφέροντα. Εντάξει, και αυτό είναι μια πολύπλοκη εικόνα, σίγουρα μέσα σε αυτή την, την κατάσταση που διαμορφώνεται, που είναι κομμάτι της ευρύτερη μετάλλαξης του διεθνού συστήματος, υπάρχουν και δυνάμεις και μικρά και μεγάλα και μεσαία και πολύ μεγάλα συμφέροντα, τα οποία Εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση προ όφελό του τόσο για οικονομικού σκοπού όσο και για να προωθήσουν εξουσιαστικέ πολιτικέ. Δεν θέλω όμω να επεκταθώ σε αυτό. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπα πριν ότι, ότι περνάμε σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Η Ευρώπη, και όχι μόνο η Ευρώπη, αυτό που λέμε η ευρωγενή Δύση, έχει εγκλωβιστεί σε ένα είδο εμφυλίου πολέμου με τον εαυτό τη και οδηγείται σε μια απαξίωση γεωπολιτική. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ευνοεί σαφώς τις μεγάλες ασιατικές δυνάμεις. Τους δίνει δηλαδή τον, τον ρόλο, τους επιτρέπει να γίνουν ρυθμιστέ του παγκόσμιου συστήματος, να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ Ρωσίας και Δυτικής Ευρώπης, να εκμεταλλευτούν υπέρ αυτών την ενεργειακή κρίση, να το πω πάλι πολύ απλά και ομά. Εάν η Γερμανία, ας πούμε, που είναι μια μεγάλη βιομηχανική δύναμη, ή η Ιταλία, ή Γαλλία, ή η γαλλια η ισπανια δουλευουν με κόστο ενέργεια 100 και οι ανταγωνιστέ του στην Ανατολή δουλεύουν με κόστο ενέργεια 50, αυτό σημαίνει ότι σε βάθο μια δεκαετία η βαριά ευρωπαϊκή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένη και τη αυτοκινητοβιομηχανία, α πούμε, θα έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που θα έχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα. Όπω μου είχαν πει στη Γαλλική Σχολή Εθνική Άμυνα κάποιοι αξιωματικοί που μιλάγαμε εκεί πέρα, η αγωνία τους, το 2016 αυτά, η αγωνία τους ήτανε, που μιλάγαμε για, τις, για την γαλλική στρατηγική στο, στο νέο Διεθνέ σύστημα, είναι ότι επιλέξει μου είχαν πει ότι αν δεν ακολουθήσουμε διαφορετικές πολιτικές, ευρωκεντρικέ και εθνοκεντρικές, τότε η Ευρώπη θα μετατραπεί σε βάθο χρόνου σε ένα μεγάλο θεματικό πάρκο και θα έρχονται οι οι τουρίστες, περιμένουμε, κάνουν τουρίστε, περιμένουμε καν τουρίστα να μα έρθει από την Ιαπωνία, την Κίνα ή δεν ξέρω κι εγώ από ποια άλλη, για να δει, ξέρω εγώ, κάνα κάστρο, κάνα τέτοιο, α πούμε. Για... λοιπόν, τα λέμε γραφειρά, αλλά αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια. Η κρίση είναι πρωτίστω ευρωπαϊκή, δεν είναι παγκόσμια. Δηλαδή οι καταστάσει αυτέ αποδομούν την Ευρώπη και ευνοούν άλλε δυνάμει. Και φυσικά πέραν από αυτό το εμφανέ, υπάρχουν και επιμέρου συμφέροντα. Ε, πολύ μεγάλα, τα οποία λειτουργούν στον χώρο του ημιορατού για, το... για τον απλό πολίτη, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Η κατάσταση αυτή στην Ευρώπη, όπω και εσεί είπατε πριν λίγο, ήδη εδώ και πάνω από πέντε χρόνια συζητιέται το που οδηγείται και βλέπουμε ότι παρά τον ενεργειακό στραγγαλισμό που υπόκειται η Δύση, δεν αλλάζει πολιτική. Εσεί ποια πιστεύετε ότι είναι η διέξοδο σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνέ επίπεδο από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, και για ποιο λόγο παρά την... τα πολύ στενά που ζουν οι Ευρωπαίοι ακόμα και σήμερα και την πίεση που ασκούν οι λαοί στις κυβερνήσεις τους, οι θεσμοί οι ευρωπαϊκοί δεν αλλάζουν πολιτική. Ναι, καταρχάς αφήστε τους λαούς. Ε, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, βιομηχανικά συμφέροντα ε, στην Ευρώπη, πιέζουν τις κυβερνήσεις να κάνουν κάτι, γιατί κατανοούν ότι θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα και αυτή η παθογένεια αποτελεί, είναι πολυπαραγοντική. Εγώ θα περιοριστώ σε αυτό ότι ότι για, για πολλούς λόγους ε, δώσαμε ως Ευρωπαίοι αρμοδιότητες, περιορίσαμε το ρόλο των εθνικών κρατών και δώσαμε πάρα πολλές αρμοδιότητες στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως ποτέ δεν θέλησε και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια ε, γραφειοκρατία η οποία είναι ενώ δεν έχει κανένα είδου στόχευση, είναι πολύ καταπιεστική, αποδομητική για τα, για, τους, για, τους, για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης και για τα με, μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα και καταπνίγει και τις όποιες δημοκρατικές κατακτήσεις είχαν επιτύχει οι ευρωπαϊκοί λαοί στο, στο παρελθόν, οπότε έχουμε οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Η λύση είναι ξεκάθαρη, είναι εθνοκεντρικές πολιτικές. Και όταν λέμε εθνοκεντρικές πολιτικές δεν σημαίνει μόνο ή κάθε χώρα να κάνει κουμάντο για τον εαυτό τη. Σημαίνει να, 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 υπάρξουν πλέον και ευρωπαϊκέ συνεργασίε εκτό όμω του πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή και ήδη τα μεγάλα κράτη, η Γαλλία, σήμερα, το έχει κατανοήσει αυτό το πράγμα. Η Ιταλία τι είναι να το κατανοήσει. Και αρχίζουμε πλέον και συζητάμε για ξανά για συμμαχίε, για άξονε, για συμπλέψει, για στρατηγικέ συνεργασίε, για μακροχρόνιε πορείε, κοινέ κλπ. Η πορεία είναι αυτή. δεν, δεν γίνεται αλλιώ. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει πλέον να ξαναδιεκδικήσουμε ε, αυτά που χάσαμε. Ακόμη και αυτή την κουτσουρεμένη δημοκρατία που είχαμε επιτύχει, η οποία επίση βρίσκεται υπό, υπό, υπό κρίση αυτή τη στιγμή. Πολλέ δημοκρατικέ ελευθερίε των ευρωπαϊκών λαών αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή και έχει δημιουργηθεί και ένα χάσμα μεταξύ των λαών και των ηγεσιών τους που είναι πρωτοφανέ στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Θεωρείτε ότι οι πρόσφατες τάσεις το, του δικαιωματισμού, του εξαιρετικά ακραίου ατομισμού, έχουν να κάνουν με αυτή την ε, κοινωνική κρίση, κοινωνική παύλα, πολιτική κρίση που μόλις περιγράψατε. Είναι εμφανές. Δηλαδή, όταν οδηγείς σε μια λογική κατεδάφιση των συλλογικών ταυτοτήτων, ξεκινάς ότι δεν υπάρχει έθνος. Δεν υπάρχουν έθνοι, είναι φαντασιακές κατασκευές. Για να τεκμηριώσεις ότι δεν υπάρχει έθνος, οδηγησε στο να πεις ότι δεν υπάρχει και λαό. Δεν υπάρχουν λαοί. Ο Ταγκίεφ, α πούμε, το έχει δηλώσει, το έχει γράψει αυτό το πράγμα. Λέει ότι αν δεχτούμε ότι υπάρχει λαό, σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε και υπάρχουνε, υπάρχει και έθνο. Γιατί τι είναι, το έθνο είναι ο λαό στη διάσταση του χρόνου. Λοιπόν, είναι ο ελληνικό λαό σήμερα. Αν βάλει του προπάρχοντε και αυτού που θα γεννηθούν, τότε προκύπτει το ελληνικό έθνο. Όχι, λέει δεν υπάρχουν ούτε ούτε λαοί. Και εδώ υπάρχει και η τάση όποιοι μιλάνε για λαού να λένε ότι είναι λαϊκιστέ και ο λαό είναι φαντασιακό μέγεθο κλπ. Δεν υπάρχει έθνο, δεν υπάρχει λαό. Η οικογένεια με τη σειρά τη είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να μεταλλαχθεί, υπάρχει, δεν υπάρχει. Οδηγεί σε μια λογική ότι το φύλλο επίση είναι προσωπική επιλογή και αρνεί ακόμη και την ίδια τη βιολογία επισήμω. Οδηγεί δηλαδή σε έναν απόλυτο μηδενισμό. Οπότε σε μια, σε μια, λογική και μια πρακτική, δεν είναι μονολογική, δηλαδή ο, ο πυρήνα πλέον του, 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 κοινωνικού και του πολιτικού γίγνεστε στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα στον δυτικό κόσμο, είναι αυτός, αυτή η άρνηση των συλλογικών ταυτοτήτων. Όταν δεν υπάρχουν όμω συλλογικέ ταυτότητε. Τότε πώ θα κάνει στρατηγικέ. Οι στρατηγικέ σημαίνει ότι τι κάνουν χώρε, τι κάνουν έθνη. Πώ θα κάνει μακροχρόνιε αυτό που είπαμε πριν στρατηγικέ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δομικό το πρόβλημα του, του δυτικού πολιτισμού και χρειάζεται πλέον συζήτηση και εκβάθρων για το, για το πώς λειτουργεί ο δυτικό κόσμος μέσα στο διεθνή σύστημα και πώς θα μπορούσε να, να επανέλθει στα, στα φυσιολογικά του μεγέθη. Έχουμε ακόμη και πλέον, έχουμε φτάσει σε ακραία σημεία, έχουμε πλέον, ε, ακριβώς γιατί οδηγήσε στην αποδόμηση των ταυτοτήτων, οδηγήσε ακόμη και στην αποδόμηση ίδια της έννοια του ανθρώπου. Λοιπόν, ε, υπάρχουν ας πούμε ισχυρά κινήματα στη Δύση, δεν μιλάμε τώρα για περιθώριο, οι οποίοι λένε ότι. Τι είναι ο άνθρωπο, λέει. Είναι κάποιοι αλγόριθμοι. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι αλγόριθμη, οπότε τα κινητά τηλέφωνα του μέλλοντο που θα ενσωματώνται και ήδη ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτά οντότητε. Δεν κάνω πλάκα τώρα, παρεπιπτόντω. Λοιπόν, έχουν δικαιώματα. Υπάρχει κίνημα για, το, για τα δικαιώματα του νοήμου λογισμικού. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει αποφασίσει δεν έχει αποφασίσει απλώ δρά υπέρ τη ίδια εξαφάνιση τη έννοια του ανθρώπου, γιατί υψηλέ στρατηγικέ τώρα να μιλάμε και γιατί εθνοκεντρικέ πολιτικέ και, για, και, γιατί συμφέροντα κτλ. Δηλαδή είναι, είναι, πολύ βαθύ το, το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει, υπάρχει, τάση για την αυτο... υπάρχει επιστημονική σχολή του αχιουμανισμ που κάνει λόγο για την αυτοεξάλληψη, την εθελούση αυτοεξάλληψη του ανθρώπου γιατί καταπιέζει τα υπόλοιπα όντα στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και των μικροβίων, των σκουλικιών, των μυρμικιών, των κατσαρίδων. Πάλι δεν κάνω πλάκα. Για όποιον θέλει κάτι παραπάνω, ένα εκπληκτικό κείμενο, α πούμε, είναι τη εκλεκτή συναδέλφου τη Πατρίτσια Μακόρμακ, καθηγήτρια στο, στο Άγγλια, Anglia, αν θυμάμαι καλά, College στο Cambridge, η οποία ηγείται του, 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 του ή τουλάχιστον ένα, στο ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει γράψει και το περιβόητο A Human Manifesto, και εκεί λέει, υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπο πρέπει να αυτοεξελιχθεί, γιατί πολύ απλά είναι, είναι καταπιεστικό στα υπόλοιπα όντα του, του πλανήτη. Οι πιο ήπιε αναγνώσει αυτού του, του κινήματο είναι ότι εντάξει, να μην εξαλειφθεί ο άνθρωπο, αλλά να εξαλειφθεί ο ανθρώπινο πολιτισμό. Να επανέλθουμε σε μια ζώη μορφή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε τη γλώσσα, γιατί ο, ο, η, η γλώσσα είναι αυτή που επέτρεψε να έχουμε κοινή πορεία και να φτιάξουμε πολιτισμό και να είμαστε κάτι όπω ήταν. Ή οι πρόγονοι μα, σε πάση περιπτώσει, όπω είναι οι χιμπατζίδε ή οι μπονόνου που είναι οι συγκίνητοι μα κτλ. Ακούγονται γελία αυτά τα πράγματα, αλλά θα ήταν τεράστιο λάθο να θεωρήσει κανεί και να πει: Έλα, μου, κάποιοι γραφικοί παλαβοί είναι αυτοί που τα λένε αυτά. Όχι. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι η πιο ακραία τάση μια ευρύτερη όμω πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στο δυτικό κόσμο, επαναλαμβάνω και όχι στα υπόλοιπα κράτη του πλανήτη. Που είναι, ήταν το, το, το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτή τη λογική που ξεκίνησε τη αποδόμηση των συλλογικών ταυτότητων, που κατέληξε στην ίδια την αποδόμηση τη έννοια του ανθρώπου. Θεωρείτε ότι οι, οι ακραίε ακτιβιστικέ κινήσει που έχουμε δει τώρα τελευταία στο όνομα τη λεγόμενη κλιματική κρίση εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, Είναι μία μόδα, είναι κάτι υποκινούμενο, Είναι μία νιουα θρησκεία όπως έχετε. Αναφέρει τι ακριβώ χαρακτηριστικά και πόσο σημαντικό ή όχι είναι αυτό. Ναι, κοιτάξτε. Δυστυχώ στη μελέτη, στην επιστημονική μελέτη για, ε, ε, για τι συνέπειε που υπάρχουν, ε, τι αλλαγέ που υπάρχουν στο κλίμα και πόσο επικίνδυνε μπορεί να είναι αυτέ για τον άνθρωπο. Έχουν εισπηδήσει ε, μεταφυσικού τύπου αναγνώσει. Αυτό είναι, είναι ε, αναντήρητο. Πλέον τι είναι να μετατραπεί η η συζήτηση περί κλιματική αλλαγή, περί κλιματική κρίση και όλα τα συναφή, να, να μετατραπεί σε θρησκευτικού χαρακτήρα αντιπαράθεση. Από μόνο του ο χαρακτηρισμό αρνητή τη κλιματική αλλαγή ή τη κλιματική κρίση, που χρησιμοποιούνται σε αυτού που είναι κάπω σκεπτικιστέ, λένε να το συζητήσουμε, έχει συνδηλώσει με ε, πολιτικέ και ηθικέ. Αρνητή, α πούμε, αρνητή του ολοκαυτώματο. Όταν μιλάμε όμω για ένα επιστημονικό φαινόμενο, για ένα φαινόμενο φυσικό που Χρήση επιστημονική ε, μελέτη και ανάγνωση. Εκεί δεν έχουμε απολυτότητε, δεν έχουμε δηλαδή την ορθοδοξία και του αιρετικού. Από μόνο του λοιπόν αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ε, μετά, μέσα σε αυτή τη, τη συζήτηση, εκφράζεται ακριβώ αυτό που είπα πριν, δηλαδή το αυτοενοχικό στοιχείο του δυτικού πολιτισμού και όλη αυτή η τάση που έχει υπάρξει για ότι ο άνθρωπος είναι κάτι το μοιαρό. Πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη ή καταστρέφει τον πλανήτη, καταπιέζει τα υπόλοιπα όντα και πρέπει να πάψει να υπάρχει, ή αυτό ή έστω ο πολιτισμό του εκδηλώνεται και σε αυτά τα, τα κινήματα. Λοιπόν, οπότε η όποια συζήτηση, εάν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση για τι συνέπειε που υπάρχουν στο κλίμα και πώ μπορούν, τι βλάβε αυτέ θα προκαλέσουν στον άνθρωπο και πώ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε, πρέπει όλα αυτά να τα πετάξουμε από τη. Το οποίο δεν το κάνουμε. Λοιπόν σκεφτείτε ότι αρνητής της κλιματικής αλλαγής θεωρείται και κάποιος ο οποίος λέει ότι ναι μεν συμβαίνει, μπορεί ότι να συμβαίνει και να είναι πολύ χειρότερη από αυτή που, που αναφέρεται, αλλά ότι δεν οφείλεται στον άνθρωπο. Εάν δηλαδή πεις εσύ ότι ναι μεν έχουμε πολύ μεγάλες και επικίνδυνες αλλαγές στο κλίμα που οφείλονται όμω ξέρω εγώ, σε κάποιου. Ε, ε, κύκλους ε, παγκόσμιου ή ε, στην ηλιακή δραστηριότητα ή ε, οτιδήποτε άλλο, όχι. Σου λένε είσαι αρνητή γιατί πρέπει να οφείλεται στον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί πρέπει να οφείλεται στον άνθρωπο, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το αυτοενοχικό στοιχείο, το αυτοτιμωρητικό στοιχείο που μετά με τη σειρά του να νομιμοποιεί δράσει εναντίον του ίδιου του, του, του. ανθρώπου. Οπότε η συζήτηση πάνω για αυτό, σε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται πλέον με επιστημονικούς όρους, γίνεται με μεταφυσικούς, ηθικούς και θρησκευτικούς όρους και αυτό είναι, είναι, είναι πολύ επικίνδυνο ε, αυτά που βλέπουμε τώρα, κάτι ακτιβιστικέ δράσει, καταστρέφονται έργα τέχνη κτλ. Πάλι θα το πω, είναι η, 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 κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχει όμω μια ευρύτερη, μια ευρύτερη δυσλειτουργία, μια ευρύτερη ανομαλία. Ο δυτικό πολιτισμό γενικότερα έχει στραφεί, επαναλαμβάνω, έχει στραφεί εναντίον του ίδιου του εαυτού. Θα λέγαμε ότι η Δύση αυτή τη στιγμή σήμερα βρίσκεται σε ένα είδο εμφυλίου πολέμου με τον εαυτό τη. Και για να καταλήξω πάλι και αυτό που είπα πριν, η Ελλάδα ως ζωντανό παγκόσμιο πολιτισμικό μέγεθος, εάν διεκδικούσε το ρόλο που μπορεί να έχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε, θα μπορούσε να επαναφέρει, να το πούμε έτσι, τη λογική στη, στη Δύση και να επιτρέψει και αυτό που λέμε ευρωγενής Δύση να κινηθεί σε πιο, με πιο υγιή τρόπο στο, στο παγκόσμιο σύστημα στις δεκαετίες που έρχονται. Καλύτερη κατακλείδα δεν θα μπορούσε να έχει η σημερινή μας κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.